Πάμε στα ζητήματα της υγείας. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος. Είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Από σήμερα, από αύριο, από πότε νομιμοποιείται πλέον κανονικά το φακελάκι? Εντάξει, νόμιμο έχει γίνει τέλος πάντων με τη βούλα του νόμου, με το ΦΕΚ. Μένει να εξειδικευτεί. Ήδη πήραμε μια γεύση σήμερα από τον τιμοκατάλογο που προσέφερε ως πολιτής ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης. Μένει να εξειδικευτεί τώρα σε κάθε νοσοκομείο, ανάλογα την επέμβαση, ανάλογα το τι δυνατότητα θα υπάρχει να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Θα δούμε και στην πράξη δηλαδή. Πώς συνάδουν όλα αυτά με το δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας? Πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση. Και αυτό που λέμε ότι η εμπορευματοποίηση της υγείας προχωράει βήμα-βήμα διαχρονικά, σήμερα έρχεται να απογειωθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκτός ότι νομιμοποιεί το φακελάκι, προσέξτε, κάνει και κάτι άλλο. Ορίζει και τις ταρίφες για το φακελάκι. Δηλαδή λέει, το απόγευμα θα πληρώσεις 2.000 ευρώ νόμιμο φακελάκι, άρα εγώ που είμαι αρπακτικό γιατρός μπορώ να πω δώσ' μου 1,5 χιλιάρικο να σε βάλω κάποια άλλη στιγμή στη ζούλα με λίγο λιγότερα λεφτά από αυτά που θα πληρώνεις το απόγευμα. Φτιάχνει και τις ταρίφες του παράνομου φακελακίου εκτός από το νόμιμο φακελάκι. Καταλαβαίνετε, είναι ακόμα πιο σύνθετο. Και βέβαια επιδιώκει αυτό που είπε και ο ίδιος ο υπουργός τις προηγούμενες μέρες, τον κόσμο που ναι μεν έχει 5 φράγκα αλλά δεν μπορεί να πάει να δώσει 7-8 χιλιάδες στο ιδιωτικό, να του τα πάρει σε ένα φτηνότερο ιδιωτικό μέσα στο δημόσιο το απόγευμα. Αλλιώς περίμενε 2-3 χρόνια να χειρουργηθείς όποτε, αν είσαι ζωντανός, όταν είσαι στη σειρά σου. Πόσες είναι ο αριθμός της λίστας των εν αναμονή ασθενών για χειρουργία, κύριε Γαλανόπουλε? Μιλάμε για χιλιάδες ασθενείς. Τώρα τι να σας πω, κάνουμε κάποιες επικαιροποιήσεις. Αυτό που είχα διαβάσει προχτές, πάνω από 93.000. Ναι, είναι απολύτως αληθές. Σκεφτείτε τώρα ότι υπάρχουν κλινικές που έχουμε αναμονή 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Αυτό γιατί, επειδή είστε τεμπέληδες οι γιατροί εσείς? Βασικά εμείς δεν είμαστε τεμπέληδες, εμείς προσπαθούμε, απλώς είμαστε μόνοι μας, δεν έχουμε διπλανό να μοιραστούμε τη δουλειά. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε 6.500 ειδικευμένους γιατρούς συνολικά, άρα υπολογίστε ότι σχεδόν η μισή θα πρέπει να είναι χειρουργικών ειδικοτήτων για να τρέξουν τις πρωινές αίθουσες. Βάλτε αναισθησιολόγους που δεν έχουμε, βάλτε νοσηλευτικό προσωπικό, όταν οι 7 στις 10 αίθουσες λειτουργούν, άρα 3 στις 10 είναι κενές περίπου. Έτσι το λεκανοπαίδε και στην επαρχία. Αυτή είναι καλή αναλογία, γιατί στο Αγλαία Κυριακού δουλεύαν οι 2 από τις 10. Καλά, υπάρχουν και τραγικά παραδείγματα, ναι, όπως σωστά το λέτε. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει λοιπόν τόσο πολύ περιορισμένη η πρωινή λειτουργία του νοσοκομείου, που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε ούτε καν τις υποδομές που είναι φτιαγμένες μέχρι στιγμής, φανταστείτε πόσο αυτή η λίστα γιγαντώνεται, με δεδομένο ότι και η οικονομική κατάσταση της μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας πάει από το κακό στο χειρότερο και με τις γενικότερες εξέλιξεις. Άρα ο κόσμος έρχεται στο δημόσιο σύστημα και αναζητά δωρεάν υπηρεσίες και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί δεν έχει και να πληρώσει. Δεν είναι ότι μόνο το εμπιστεύεται, που το εμπιστεύεται πολλοί κόσμος, είναι και κόσμος που δεν έχει και καμία άλλη επιλογή. Σε αυτόν τον κόσμο τώρα λέμε ότι πρέπει να πληρώσει τρίτη φορά. Γιατί έχει πληρώσει από τη φορολογία του, έχει πληρώσει από τις ασφαλιστικές του εισφορές. Τώρα πρέπει να βγάλει και out of the pocket, που λένε οι επιστήμονες των οικονομικών της υγείας, απευθείας από την τσέπη, για να κάνει κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Γιατί, κύριε Μπογιόπουλε, και οι ακροατές το καταλαβαίνουν και εσείς φυσικά, θα πιάσει το 2024, έλεος. Δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους 1930, πόσα χρόνια θα περιμένεις για να κάνεις ένα γόνατο ή για να βγάλεις τη χολή σου, γιατί είναι 1930 αυτό που συζητάμε. Για εξήγηστε μου κάτι, γιατί εγώ ακούω και το ακούγαμε κατά κόρον κατά την περίοδο της πανδημίας, ότι η κυβέρνησή μας είχε κάνει τα πάντα και είχε ενισχύσει το δημόσιο και δωρεάν πάντα σύστημα υγείας. Δεν είναι ακριβές αυτό? Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Οι προσλήψεις που έκανε στη διάρκεια της πανδημίας ήταν τόσες όσες. Δηλαδή τι, ήταν τόσες ώστε να φτάνουμε να έχουμε κάποιες μέρες και 100 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Ήταν οι προσλήψεις. Δεν είναι ότι καλύψανε δηλαδή τις έκτακτες ανάγκες. Πήραν κάποιους αναισθησιολόγους, πήραν κάποιους που δεν υπάρχουν και πολλοί, πήραν κάποιους εντατικολόγους, κάνανε κάποιες για να μπορέσουν να γεμίσουν τις ΜΕΘ που δόρισαν κάποιοι πλούσιοι συμπολίτες μας την περίοδο της πανδημίας για να κάνουν τους φιλάνθρωπους. Μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα ουδέν. Μάλιστα, σας θυμίζω ότι εν μέσω πανδημίας, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η τακτική χειρουργική δραστηριότητα των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκε κατά 80%. Άρα λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος που περίμενε ή συνέχισε να περιμένει, φτάνοντας τη λίστα σε αυτά τα χάλια που έχει σήμερα αναμονής, ή πέρασε στην αγκαλιά του ιδιωτικού τομέα,
ο οποίος ιδιωτικός τομέας στο Λεκανοπέδιο τα δύο τρίμηνα του 2021 και του 2022, δηλαδή πάνω στην πανδημία, είχε πενταπλασιασμό των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων, όλα τα μεγάλα νοσοκομεία του Λεκανοπέδιου. Άρα λοιπόν, ποια ενίσχυση? Η μόνη ενίσχυση που έδωσε η κυβέρνηση ήταν ο διπλασιασμός, για την ακρίβεια 2,09 επί το κλειστό ενωπημένο νοσήλιο, στους ιδιώτες που αναλάμβαναν κάποια περιστατικά κορονοϊού ή που έδιναν κάποιες κλίνες μέθα όταν πια η κατάσταση είχε φτάσει στο μη περαιτέρω, την οποία το 2,09 επί το ΚΕΝ το βαφτίσαν και επίταξη, σας θυμίζω. Θυμήστε μου πόσα είναι τα κενά σε οργανικές θέσεις με βάση τα απαρχαιωμένα αυτά οργανογράμματα. Με βάση τους οργανισμούς του 2012, που είναι πολύ πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες, έχουμε περίπου 6.500 κενά σε ειδικευμένους γιατρούς αυτή τη στιγμή και έχουμε και 30.000, μπορεί και λίγο παραπάνω, κενά σε λιποπροσωπικό, νοσηλευτές και παραϊατρικό. Δεδομένου ότι έχουμε συνταξιοδοτήσεις κάθε χρόνο, δεδομένου ότι με βάση τις τρέχουσες συνθήκες εργασίας που είναι πραγματικά απάνθρωπες, δηλαδή η υποστελέχωση γεννά την εντατικοποίηση, την υπερεφημέρευση, τις συνεχείς μετακινήσεις, οι χαμηλοί μισθοί διαμορφώνουν μια κατάσταση ασφυκτική, πάρα πολλοί συνάδελφοί μας επιλέγουν και το δρόμο της φυγής, της παρέτησης και πάνε είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό, διωγγώνοντας αυτό το πρόβλημα της υποστελέχωσης που έχουμε τώρα. Άρα είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Πείτε μου κάτι. Μιλάμε για 100.000 ανθρώπους που είναι στις λίστες μήνες και χρόνια για να χειρουργηθούν. Δεν προκάνουμε, αυτό καταλαβαίνω, αυτό λέει η κυβέρνηση. Τα απόγευμα όμως, άμα πληρώσει ο 50.000 στη λίστα, αυτός που είναι στην 50.000 της λίστας, τα απόγευμα, αν πληρώσει, θα χειρουργηθεί? Έτσι φαίνεται. Εάν και εφόσον υπάρχει προσωπικό διαθέσιμο, ναι, αν πληρώσει θα χειρουργηθεί. Αλλά ακούστε κάτι τώρα, εκτός του ότι είναι φεδρό. Την περίπτωση να χειρουργηθεί το απόγευμα, το βράδυ, το πρωί, δεν ξέρω, χωρίς να πληρώσει, δεν υπάρχει αυτή. Δεν νομίζω ότι μπαίνει στην ατζέντα της κυβέρνησης αυτό, με δεδομένους τους στόχους που έχει να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία σαν επιχειρηματικές μονάδες. Γιατί αν είναι τσάμπα, τότε δεν θα έχει έσοδα το νοσοκομείο, και αν δεν έχει το νοσοκομείο έσοδα, δεν μπορεί να απαλλαγεί ακόμα περισσότερο ο κρατικός προϋπολογισμός από τη χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας. Και αν δεν απαλλάσσεται και από αυτό το έξοδο, πώς θα μαζέψει λεφτά για να πάρει Ραφάλ, ξέρω εγώ, F-35 και φρεγάτες, ή για να στέλνει αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα? Αλλά να μην το πάω εκεί, για να μείνουμε στα αμιγώς υγειονομικά. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε ταμπού να χειρουργήσουμε το απόγευμα, αλλά αυτό προϋποθέτει προσλήψη προσωπικού. Βεβαίως, να πάρει προσωπικό και με τα χαράς να βγάλουμε και βάρδιες απογευματινές, κάποιοι συνάδελφοι να μην έρθουμε το πρωί, να έρθουμε το απόγευμα και να χειρουργήσουμε τον κόσμο που περιμένει. Δεν το πει όμως, γιατί είναι πολιτική στόχευση να μην γίνεται αυτό. Τι απαντάει σε αυτό που λέτε η κυβέρνηση? Δεν έχει κάποια απάντηση η κυβέρνηση, με την έννοια ότι επικαλείται συνεχώς μια οικονομική στενότητα που είναι επιπλαστή, δεν υπάρχει, γιατί για άλλες κατευθύνσεις υπάρχουν λεφτά. Επικαλείται συνεχώς ότι αν θέλεις να βγάλεις 5 δραχμές παραπάνω να ζήσεις καλύτερα ως γιατρός, πρέπει να κάτσεις, αφού ας πούμε έχεις εφημερεύσει σήμερα ένα 24ωρο και έχεις κάνει και το επόμενο πρωινό, να κάτσεις και το επόμενο απόγευμα να χειρουργήσεις για να πάρεις κανένα φράγκο. Δηλαδή, χωρίς να την νοιάζει αν εσύ θα λιποθυμήσεις με στο χειρουργείο, προσπαθώντας να μαζέψεις κανένα ευρώ για να ζήσεις το σπίτι σου καλύτερα, χωρίς να ενδιαφέρεται αν αυτός ο γιατρός θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τον ασθενή που έρχεται να χειρουργηθεί, γιατί δεν είναι σε θέση από τη φυσική του κατάσταση με τέτοια εξάντληση να χειρουργήσει, χωρίς να ενδιαφέρει αν μπορείς να πας στο σπίτι σου να δεις τα παιδιά σου ή την οικογένειά σου, μια σειρά τέτοιοι παράγοντες. Πείτε μου κάτι, κύριε Καρανούμπη, για να μην κρυβόμαστε. Το επόμενο είναι η ελεύθερη είσοδος ιδιωτών κλινικαρχών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το έχει πει ο Υπουργός. Είχαμε συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Γεωργιάδη. Να σας πω μόνο ότι στο προηγούμενο που έλεγα, ο ίδιος απάντησε ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, όποιος μπορεί ας πάρει το ρίσκο, γιατί όλα στη ζωή είναι ένα ρίσκο. Όπως ρίσκο ήταν, ας πούμε, και το να ανέβεις στο τρένο πριν από ένα χρόνο να πας στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, λέει, όποιος μπορεί να πάρει το ρίσκο, ας το πάρει. Λοιπόν, αυτό λέει η κυβέρνηση. Και βεβαίως είπε ότι επίκειται πλήρης χαλάρωση όλων των μέχρι στιγμής δικλείδων ασφαλείας που ακόμα και ο νόμος του 2020 περιλάμβανε. Δηλαδή, τι έλεγε, ας πούμε, ότι για να κάνεις ιδιωτικό επάγγελμα, παράδειγμα, ο γιατρός του δημοσίου,
σε ιδιωτική κλινική, έπρεπε να συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, να κάνει απογευματινά χειρουργία, να κάνει απογευματινά ιατρία και μετά να πάει να κάνει κάτι στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης μας διεμήνυσε ότι όλο αυτό πια θα είναι πλήρως ελεύθερο, ό,τι ώρα θες άρχισε στο δημόσιο το πρωί, ό,τι ώρα θες θα πηγαίνει στην κλινική να χειρουργήσει το απόγευμα, θα έρχεται ο ιδιώτης να βάλει χειρουργείο στο νοσοκομείο, κάποιες υπηρεσίες θα περάσουν με συμπράξεις και στους ιδιώτες, εργαστήρια, διαγνωστικά που ήδη γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Ήδη έχουν περάσει οι δευτερογενείς διακομιδές, δηλαδή ασθενοφόρα που παίρνουν τους ασθενείς και τους πηγαίνουν από το νοσοκομείο στο σπίτι. Άρα το πράγμα προχωράει, είναι εν εξελίξη. Δηλαδή δεν περιμένουμε να γυρίσει ο διακόπτης. Όλο αυτό είναι σε μία ροή, όπως καταλαβαίνετε. Γιατρέ, τι θα κάνετε? Στις 22 του μήνα έχουμε κλαδική απεργία, πανηγυρνομική. Πρέπει να στηριχτεί με όλες μας τις δυνάμεις, όλοι οι συνάδελφοι να είναι στο δρόμο. Και στις 28 του μηνός, που είναι ένας χρόνος από το τραγικό έγκλημα των Τεμπών. Δεν ξεχνάμε τις φωνές αυτών των παιδιών και των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί. Δεν θέλουμε να πάμε και όπου βγει και στην υγεία. Δεν θέλουμε η ζωή να είναι ένα ρίσκο, είτε του γιατρού, είτε του νοσηλευτή, είτε του ασθενή που χειρουργείται το 2024. Θέλουμε τα πράγματα να πάνε αλλιώς. Μπορούμε να επιβάλλουμε να πάμε αλλιώς. Και αυτό θα προσπαθήσουμε το μήνυμα της απεργίας που είναι πια όλου του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Πολλά σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα έχουν πάρει απόφαση για τις 28 του μήνα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλάνου. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.